Συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα της μετακίνησης παράνομων μεταναστών από την Αθήνα στις αστυνομικές σχολές Ξάνθης, Κομωτινής και Δημοτήχου στα πλαίσια της γενικότερης επιχείρησης με την επωνυμία Ξένιος Ζεύς. Η χθεσινή συνάντηση των αρχών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια κατέληξε σε αδιέξοδο, καθώς ο Υπουργός εμφανίστηκε αδιάλακτος και αποφασισμένος να συνεχίσει τη μεταφορά των μεταναστών στη Θράκη. Παρά το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί, κάτι που φάνηκε και στο συλλαλητήριο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας στην Κομωτινή. Η επαξίωση συνεχίζεται με πιο απαράδεκτο ακόμα ρυθμό, δηλαδή με τη δήλωση ότι το απολύτως προσωρινό δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Και βέβαια απολύτως απεδείχθη ένα σχέδιο το οποίο, επιτρέψτε να πω, δεν είχε τις καλύτερες προδιαγραφές όσον αφορά την καλή πίστη, μια και κρυφίως εν μία νυχτή. Το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε. Στη συνάντηση ο Υπουργός έκανε μια εκτενή αναφορά για τη συνολική κατάσταση του μεταναστευτικού. Έβαλε ζητήματα ότι δεν πάει άλλο, ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την αντιμετώπιση πιέζει ασφυκτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την έγκριση του Πρωθυπουργού και ότι η συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά τη Θράκη και την μετακίνηση των λαθρομεταναστών ότι είναι προσωρινή. Και ότι βασικός στόχος του Υπουργείου είναι να στεγανοποιήσει τον ποταμό Εύρο, ώστε να μην έχουμε εισδοχή νέων λαθρομεταναστών. Στο πλευρό των αρχών της περιφέρειας τέθηκε σήμερα και ο Υπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Ροδόπησης Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ο κύριος Τηλιανίδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, μίλησε μεν για την αναγκαιότητα της όλης επιχείρησης, ωστόσο σχολίασε ότι η Θράκη έχει ήδη κάνει το καθήκον της όσον αφορά τη φύλαξη των μεταναστών. Καταρχήν, να πούμε ότι μια τέτοια επιχείρηση όπως αυτή είναι εθνική ανάγκη, γιατί έχει να κάνει και με την ασφάλεια της χώρας. Δεύτερον, να πω ότι η Θράκη έχει σηκώσει με το παραπάνω το βάρος που την αντιστοιχεί, διότι και κέντρα φιλοξενίας μεταναστών έχει πολύ πριν από όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδος και αυτή φροντίζει τη φύλαξη των συνόρων και πολλές φορές είναι και το πρώτο θύμα, αν θέλετε, οι Θρακιώτες των εγκληματικών ενεργειών που βιώνουμε στα χωριά μας και στις πόλεις της περιοχής. Έγινε αυτή τη στιγμή μια αποστολή μεταναστών στις σχολές. Εγώ αμέσως κινητοποιήθηκα μαζί με όλους τους τοπικούς φορείς και είχα μια συνάντηση με τον κύριο Δένδια, στην οποία δεσμεύτηκε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μου εγγυήθηκε, παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Κομωτινής, ότι η φύλαξη εκεί έχει προσωρινό χαρακτήρα και ότι το φθινόπωρο θα εκενωθεί και η σχολή της Κομωτινής και η σχολή της Ξάνθης. Μάλιστα. Στον Εύρο δεν θα πάει ούτε ένας μετανάστης. Στον Εύρο και στη Ροδόπη ήδη έχουν μετακινηθεί 1.882 ειδικοί και φορεί και συνοριοφύλακες, οι οποίοι εποπτεύουν και την ασφάλεια της περιοχής αποκαθιστώντας το αίσθημα ασφάλειας. Μου έδωσε τις εγγυήσεις ότι θα επαναλειτουργήσουν κατά προτεραιότητα οι σχολές της Θράκης, διότι αυτό είναι που ζητά και ο τοπικός πληθυσμός. Mm-hmm. Αυτές οι σχολές συμβάλλουν στη δημογραφική ενίσχυση της περιοχής, στην οικονομική ανάπτυξη και στην τόνωση του αισθήματος ασφαλείας. Και παράλληλα, εχθές βγήκε μια σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπως πληροφορούμε, και είχε υποσχεθεί κάτι ανάλογο ο Υπουργός, η οποία λέει ότι κατά προτεραιότητα, κατ' εξαίρεση, όλα τα Θρακιωτόπουλα, σε όποιο σώμα λειτουργούν, στην αστυνομία, στη συνοριοφυλακή, στους ειδικούς φρουρούς, θα μετατίθενται στην Θράκη, ενισχύοντας την περιοχή δημογραφικά, λυτρώνοντας από κόστος τη λειτουργία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και διευκολύνοντας, αν θέλετε, και την περιοχή να αντιμετωπίσει τα θέματα ασφάλειας. Την ίδια ώρα, πάντως, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, επενούσε τον κύριο Δένδια για την επιχείρηση Ξένιος Δίας και την απομάκρυση των μεταναστών από την Αθήνα, αγνοώντας ωστόσο ότι στην ουσία το πρόβλημα δεν λύθηκε, αλλά απλά μετατέθηκε η ευθύνη του σε άλλους φορείς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά αποτελεσματική. Προχθές γύρισα πολλές περιοχές στην Αθήνα. Να. Κυρίως με πήραν διάφοροι φίλοι μου και ψηφοφόροι μου. Δεν σας κρύβω και για συγχαρητήρια, διότι θεώρησαν ήταν μια επιτυχία της κυβερνήσεως αυτή. Όπου γειτονιές όπως η Κυψέλη, η περιοχή της Αχαρνών, πλατεία Βάθης, ήταν τελείως διαφορετική όψη τους. Εμένα η σχολή που έχω ελληνική αγωγή είναι Στουρνάρα και 3 Σεπτεμβρίου γωνία. Η εικόνα της πόλης εκείνη το σημείο ήταν διαφορετική τη Δευτέρα από την Παρασκευή. Ήταν λοιπόν μια εντυπωσιακά καλά οργανωμένη επιχείρηση, στην οποία δεν πρέπει να προσθέσουμε, δεν υπήρξε ούτε μία καταγγελία από κάποιον ότι η αστυνομία κατά κάποιο τρόπο
φέρθηκε με όχι καλό τρόπο. Αντίθετος, έγινε με μεγάλη τάξη, έγινε με πολύ μεγάλη ηρεμία, έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ καλή οργάνωση. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και με φόντο τις συνεχιζόμενες μετακινήσεις μεταναστών στην Θράκη, στις 8 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση των φορέων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή, με σκοπό την ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον κύριο Δένδια, αλλά και την απόφαση ενδεχομένως για νέες κινητοποιήσεις. Γενικότερη εικόνα στην Αθήνα, και η οποία αναπαραγάγεται από όλα τα επικοινωνιακά μέσα, ότι γίνεται ένα επικοινωνιακό σχέδιο εκένωσης των λαθρομεταναστών από το αστικό κέντρο της Αθήνας και δεν τους ενδιαφέρει σαφέστατα το που μεταφέρονται. Ίσως αγνούν ότι η μεταφορά τους είναι στο πρακτικό χώρο με τις πολλαπλές ιδιαιτερότητες, με τις διαχρονικές στερήσεις και με τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Αυτό ζητήσαμε λοιπόν από το κεντρικό πολιτικό κράτος, από την κυβέρνηση, να φουγκραστεί τη φωνή της τοπικής κοινωνίας. Και πολύ φοβάμαι ότι αν αυτό διαιωνιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να ξαναβιώσουμε κοινωνικές εντάσεις που θα είναι ανεξέλεκτες. Είπαμε να πιτανεύσει η λογική και να μας προσδιορίσουν με τρίσιμο χρόνο ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας. Εμείς έχουμε υποχρέωση, όσοι είχαμε παραστεί στην Αθήνα και στον κύριο Υπουργό, να μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους μας το τι διεμήθη, το τι αποκομίσαμε και παράλληλα να συναποφασίσουμε όλοι μαζί ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δεν μπορεί ο Περιφυλάκης μόνος του να καλλιεργήσει όσοι ήμασταν εκεί, καταλάβατε. Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός και οι όποιες αποφάσεις πάρουμε θα πρέπει να έχουν την συναπόφαση όλων των θεσμικών φορέων. Εδώ δεν υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι, είμαστε μια ομάδα από θεσμικούς εταίρους που θα συναποφασίσουμε όλοι μαζί.